Εδώ, όπως βλέπεις, είναι τα πράγματα που έγιναν το Σάββατο. Αυτά είναι δωμάτια που κοιμούνται μέσα άνθρωποι, στρατιώτες, τη μονάδα και τους πιάσανε το πρωί όταν κοιμόντουσαν. Ο Ελληνοϊσραηλινός Ντάνιελ Κατρίτσης, ο οποίος υπηρετεί στις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, δείχνει στο Όπεν τις τρύπες από τις σφαίρες των μαχητών της Χαμάς μετά την επιδρομή στο στρατόπεδο Κερέμ Σαλόμ. Τώρα είμαι σε ένα στρατόπεδο που είναι 5 χιλιόμετρα από τη Γάζα, που το ίδιο στρατόπεδο το επιτέθηκαν τερορίστες το προηγούμενο Σάββατο. Η Χαμάς άφησε πίσω της ένα μέρος του οπλισμού. Για πρώτη φορά βλέπουμε ένα από τα οπλοπολιβόλα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εισβολή το περασμένο Σάββατο. Να σας δείξω αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι ένα όπλο που μπήκανε μέσα οι τερορίστες. Δείτε εδώ πόσο μεγάλες είναι οι σφαίρες του και που μπήκανε μέσα στο δικό μου στρατόπεδο. Η κατάσταση παραμένει οριακή. Ο 20χρονος Ντάνιελ καθ' όλη τη διάρκεια της συνέντευξης δεν αφήνει το όπλο από τα χέρια του. Καταλαβαίνεις εδώ ότι μπορώ να σου το δείξω κιόλας. Εδώ που κάθομαι βλέπεις εκεί είναι ο φράχτης που μπορεί σε όσο και τρελό να ακουστεί κάθε λεπτό μπορεί να έρθει κάποιος. Το όπλο το έχουμε πάντα πάνω μας. Εδώ έχω και τα άλλα πράγματά μου. Οι εικόνες που περιγράφει ο 20χρονος στο Όπεν κόβουν την ανάσα, ενώ μαζί με την Ισραηλινή σημαία στη στολή του υπάρχει και η ελληνική. Μικρά μωράκια χωρίς κεφάλι, παιδιά που να τα έχουν πετάξει μαζί και να τα έχουν κάψει. Μέσα σε σπίτια βλέπεις το είχαν βάλει πρωινό. Δεν προλαβαίνουν να το φάγουνε. Θέλω να καταλάβει και η Ελλάδα, εγώ μπορώ, επειδή είμαι από την Ελλάδα, μπορώ να το δείξω τα μάτια μου. Κανένα σκοπό δεν έχω να πάθουν κάτι αθέοι άνθρωποι. Δεν θα φόραγα το σήμα του Ισραήλ με τη Ελλάδα. Δεν θα έβαζα την Ελλάδα στο στόμα μου, άμα ήταν αυτός ο σκοπός μας. Βίντεο ντοκουμέντο που αποκαλύπτει το Όπεν από το αιματοβαμμένο φεστιβάλ Supernova δείχνει τον πανικό και τον τρόμο την ώρα της εισβολής της Χαμάς. Οι πυροβολισμοί είναι συνεχείς. Όσοι βρέθηκαν στο φεστιβάλ και μόλις λίγη ώρα πριν διασκέδαζαν τρέχουν να σωθούν. Επικρατεί πανδαιμόνιο. Συγκλονίζει και η μαρτυρία Έλληνα στην εκπομπή «Τώρα μαζί» που βρισκόταν στο Τελαβίβ όταν ξέσπασε ο πόλεμος. Τώρα όταν ήμουν εκεί τα ξημερώματα και ακούσαμε όλη αυτή τη ροκέτα που έσκασε μέσα στο κέντρο του Τελαβίβ και ήμουνα 10 λεπτά από εκεί. Τότε ανησύχησα. Είναι, κατεβαίνουμε και πάλι στα καταφύγια εδώ στην Ιερουσαλήμ. Τη στιγμή που και πάλι χτυπάνε οι σιρήνες εδώ στην πρωτεύουσα του κράτους του Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ. Εδώ είναι το καταφυγείο. Ελληνόφωνος ραβίνος που ζει μόνιμα στην Ιερουσαλήμ καταγράφει τις αγωνιώδεις στιγμές που ζει με την οικογένειά του όταν για ακόμα μια φορά χτυπούν οι σιρήνες και αναγκάζονται να κατέβουν στα καταφύγια. Όταν ακούγονται οι σιρήνες. Όπως λένε στο Όπεν οι Έλληνες του Ισραήλ, η ζωή πρέπει να συνεχιστεί ακόμα και κάτω από αυτές τις συνθήκες.